η τραγωδία του μικρασιατικού ελληνισμού ήταν ένα γεγονός καθοριστικής σημασίας, όχι μόνο για τον ελληνικό πολιτισμό, αλλά θα μπορούσαμε να πούμε και για τον παγκόσμιο πολιτισμό, αν σκεφτεί κανείς ότι η Ιωνία είναι η γενέτειρα του επιστημονικού λόγου και της ευρωπαϊκής τέχνης, της παγκόσμιας ποίησης, της ιστορίας, των τεχνών και μια σειράς προσωπικότητων που σφράγισαν τον ελληνικό και τον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Πώς φτάσαμε στην περιπέτεια αυτή και στις μέρες δόξας που κατέληξαν σε μέρες τραγωδίας? Το ανατολικό ζήτημα, η μεγάλη αυτή δίκη της ιστορίας που δημιουργήθηκε στον χώρο της Καθημάς Ανατολής, όταν άρχισε να παρακμάζει η Οθωμανική Αυτοκρατορία και τέθηκε εκ των πραγμάτων το ζήτημα της πολιτικής διαδοχής της. Μία λογική συνέπεια αυτής της παρακμής θα ήταν οι υπόδουλοι λαοί, οι λαοί οι αυτόχθονες αυτής της περιοχής, να ανακτήσουν την ελευθερία τους. Δυστυχώς, όπως συμβαίνει στην ιστορία, τα γεγονότα δεν ήταν έτσι ευθύγραμμα. Εμπλέκονταν και εμπλέκονται πάντα στην Ανατολή συμφέροντα μεγάλων δυνάμεων που δρομολογούσαν άλλες εξελίξεις. Όταν ο ελληνισμός μετά από 4 αιώνες δουλείας σε γενικές γραμμές, γιατί σε άλλες περιοχές το ξέρουμε όλοι ήταν πολύ μεγαλύτερη αυτή η περίοδος της σκλαβιάς, μπόρεσε να ανασυγκροτηθεί και με την Επανάσταση να δημιουργήσει το πρώτο νεοελληνικό κράτος, ήταν φυσικό ότι δεν θα σταματούσαν οι εθνικοί του αγώνες σε εκείνο το κράτος Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδος και Κυκλάδων που δημιουργήθηκε το 1830. Η εξέλιξη της επόμενης δεκαετίας ήταν μια σταδιακή επέκταση και των ελληνικών συνόρων, των ελλαδικών συνόρων, προς τις περιοχές οι οποίες είχαν από αιώνων διατηρήσει έναν ισχυρό ελληνικό χαρακτήρα, όχι πλέον πλειοψηφικό σε ορισμένες περιοχές λόγω της τουρκοκρατίας, αλλά διέσωσαν πάντα την ελληνική ισχύ και δημογραφικά. Τέθηκε λοιπόν, ειδικά όταν αρχίζει ο 20ος αιώνας, το ζήτημα της απελευθέρωσης, που δεν είχε μία συγκεκριμένη, θα λέγαμε, εδαφική οριοθέτηση, αλλά περιλάμβανε τους ελληνικούς πληθυσμούς που μπορούσαν να διεκδικήσουν αυτή την ελευθερία. Το ελληνικό κράτος στις αρχές του 20ου αιώνα και ειδικά μετά την Επανάσταση στο Γουδί μπόρεσε να διεκδικήσει με αξιώσεις την ιστορική του κληρονομιά και με τους Βαλκανικούς πολέμους να φτάσει τα σύνορά του πολύ κοντά στους γενικότερους στόχους της μεγάλης ιδέας. Της ιδέας η οποία ήταν ο λόγος υπάρξεως και αντίστασης του ελληνικού λαού στους αιώνες της δουλείας και αυτή που καθοδηγούσε απόφασή του να μην υποταχθεί, διότι υπήρξαν και αυτά τα φαινόμενα, όπως ξέρουμε με τον εξισλαμισμό, αλλά σε γενικές γραμμές το αντιστασιακό πνεύμα του ελληνικού λαού μπόρεσε να απαντήσει και στη δουλεία και να ανασυγκροτηθεί ως νέος ελληνισμός. Όταν λοιπόν έρχεται μια ιστορική συγκυρία απρόσμενη με την στροφή της Τουρκίας προς την αναδυόμενη τότε μεγάλη δύναμη της Ευρώπης, τη Γερμανία που αμφισβητεί το ευρωπαϊκό στάτους, δημιουργούνται μια σειρά από συνθήκες οι οποίες αφενός έχουν κάποιες θανάσιμες πλευρές. Αναφέρομαι στην απόφαση γενοκτονίας που έχουν λάβει οι Νεότουρκοι, το Νεοτουρκικό Κομιτάτο σε συνεργασία με τον γερμανικό υπεριαλισμό, και οδηγούν την Τουρκία στο στρατόπεδο των κεντρικών αυτοκρατοριών, στο γερμανικό στρατόπεδο στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτή η θανάσιμη απειλή ταυτόχρονα άνοιγε όμως και μια ιστορική ευκαιρία.
Η Ελλάδα θα μπορούσε σε συνεργασία με τις δυτικές δυνάμεις που ως τότε υπερασπίζονταν την Οθωμανική ακεραιότητα λόγω της φοβίας που υπήρχε για την κάθοδο της Ρωσίας προς τις θερμές θάλασσες. Φαντάζονταν την Τουρκία ότι θα είναι πάντα ο παράγοντας εκείνος που θα ήταν ανασχετικός στη ρωσική επέκταση. Μια θέση όμως που πάβει να ισχύει στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και αυτό ακριβώς δημιουργεί και την εμπλοκή της Ελλάδας στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Από εκεί και πέρα πια η διαδικασία διεκδίκησης ευρύτερα της ελληνικής ιστορικής κληρονομιάς περιλάμβανε φυσικά και την Ιωνία. Η Ιωνία, ειδικά η περιοχή της Σμύρνης, δεν είχε να ζηλέψει σε τίποτα από την ελληνικότητα άλλων περιοχών, όχι μόνο για ιστορικούς λόγους, αλλά και για εθνολογικούς, αφού ένας ακμαίος ελληνισμός στις αρχές του 20ου αιώνα παρέμενε εκεί, δημιουργούσε και ζητούσε την ελευθερία του. Δεν μπορούσε να διανοηθεί κανείς ότι είχαν περισσότερα δικαιώματα ένταξη στο ελληνικό κράτος κάποιοι άλλοι πληθυσμοί και όχι αυτός ο πληθυσμός της Ιωνίας. Πέρα από το ιδεολογικό στοιχείο που αναφέραμε, του δικαιώματος δηλαδή του ελληνισμού της Ιωνίας να συμμετάσχει στην πολιτική ενότητα του νέου ελληνισμού, το ελληνικό κράτος, είχε τεθεί και ένα άμεσο πρακτικό βιωτικό ζήτημα που δεν άφηνε μεγάλα περιθώρια εκλογής. Ήδη από το 1914, πολύ πριν δηλαδή την είσοδο της Ελλάδας στον πόλεμο, ακόμα και την περίοδο της ουδετερότητας, έχει αρχίσει η πολιτική εθνικών εκαθαρίσεων στην Ανατολή, στα παράλια της Θράκης και της Ιωνίας, αλλά και στα παράλια του Πόντου από το 1915, γεγονός που θέτει ένα άμεσο ζήτημα. Αν η Ελλάδα θα μπορούσε να ανεχθεί αυτή την εθνική εκαθάριση και την έλευση εκατοντάδων χιλιάδων προσφύγων, όσων επιβίωναν από την εκαθάριση, χωρίς να αποπειραθεί να αγωνιστεί για τους πληθυσμούς αυτούς. Αυτό ήταν και το μεγάλο ζήτημα που δημιούργησε στην Ελλάδα τον εθνικό διχασμό, διότι η είσοδος στον πόλεμο δεν ήταν απλώς μια ιδεολογική επιλογή, αλλά είχε επιβληθεί από τα πράγματα λόγω του γεγονότος ότι η Τουρκία και η Βουλγαρία βρίσκονταν στο γερμανικό στρατόπεδο. Ήταν μονόδρομος πια η είσοδος της Ελλάδας στον πόλεμο με την Αντάντ, την Δυτική Συμμαχία, έτσι ώστε να λυθούν και τα εθνικά ζητήματα με την Τουρκία αλλά και τη Βουλγαρία, η οποία ποτέ δεν αποδέχθηκε την απελευθέρωση της Μακεδονίας από τους Έλληνες, και ήταν φυσικό να επιζητήσει η Ελλάδα την αναμέτρηση με την Τουρκία στο πλαίσιο ενός ευρύτερου παγκόσμιου πολέμου με συμμάχους ισχυρούς, παρά σε μία άλλη φάση ως μία ελληνοτουρκική αντιπαράθεση, γεγονός που θα περιόριζε κατά πολύ τις πιθανότητες επιτυχίας των ελληνικών στόχων. Το γεγονός αυτό ήταν και η αφορμή, όπως είπαμε, του εθνικού διχασμού. Πέρα από την συζήτηση που γίνεται για τις ευθύνες αυτού του διχασμού, που τροφοδοτήθηκε κυρίως από τα αποθυμένα του παλαιοκομματισμού, ο οποίος μετά το 1909 βρίσκεται στο πολιτικό περιθώριο και φοβάται ότι σε μια μεγάλη Ελλάδα που θα κυβερνάται από τις δυνάμεις της Επανάστασης του 1909 θα είναι οριστικά στο περιθώριο. Πέραν λοιπόν αυτού, στο πρακτικό πεδίο, το 1918 το ζήτημα θεωρείται λήξαν. Η Αντάντ έχει επικρατήσει, η Τουρκία είναι καθημαγμένη και στρατιωτικά και οικονομικά. Με την ανακοχή του Μούδρου, δυνάμεις της Αντάντ, αγγλικά, γαλλικά και ιταλικά στρατεύματα εγκαθίστανται στο έδαφος της και δεν μπορούσε και η Ελλάδα να μην λάβει τις αποφάσεις εκείνες που θα της επέτρεπαν να απελευθερώσει σε μια πρώτη φάση τουλάχιστον την περιοχή της Ιωνίας. Συνήθως κάνουμε το λάθος να βλέπουμε τα πράγματα μέσα από τις
από την εικόνα των εξελίξεων που διαμορφώθηκαν τις επόμενες δεκαετίες. Το 1919 όμως και τα δημογραφικά δεδομένα, μιλάμε για μια εποχή που το ελληνικό έθνος συνολικά ελεύθερο και υπόδουλο είναι περί τα 7 εκατομμύρια, ενώ οι Τούρκοι με τα βίας προσεγγίζουν τα 12. Τα στρατιωτικά δεδομένα επίσης είναι τελείως διαφορετικά από τα σημερινά. Οι δύο στρατοί είναι περίπου ισοδύναμοι προς το τέλος της μικρασιατικής εκστρατείας. Στην αρχή της μικρασιατικής εκστρατείας ο ελληνικός στρατός έχει μια καταφανή υπεροχή τόσο σε υλικό όσο και σε ηθικό επίπεδο, σε πολλές περιπτώσεις και αριθμητικά. Η Τουρκία, όπως είπαμε, είναι και αυτή καθημαγμένη από τον πόλεμο. Έχει τον δικό της εθνικό διχασμό μεταξύ σουλτανικών μουσουλμάνων και των εθνικιστών νεότουρκων, οι οποίοι συσπυρώθηκαν στη συνέχεια στον Κεμάλ Ατατούρκ, υπό τον Κεμάλ Ατατούρκ. Και δημιουργήθηκε έτσι ένα περιβάλλον, το οποίο κάθε άλλο παρά απαγορευτικό ήταν για την ελληνική απόφαση για απόβαση του ελληνικού στρατού στη Σμύρνη. Ήταν μια απόφαση που θα πρέπει να την δούμε μέσα στο πλαίσιο του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου. Η Ελλάδα είναι εντολοδόχος των νικητών αυτού του πολέμου. Δεν είναι μια δική της καθαρά απόφαση, αλλά είναι μια εκμετάλλευση της συμμαχικής επιτυχίας. Και ως τέτοια την συνέλαβε ο Ελευθέριος Βενιζέλος, που πήρε την ευθύνη αυτής της απόφασης και η οποία στη συνέχεια θα μπορούσε να αποδώσει τα αποτελέσματά της, αν όλα είχαν εξελιχθεί σύμφωνα με το εθνικό στρατηγικό σχέδιο του Βενιζέλου. Ωραία, αυτή είναι έξυπνη. Η στάση και η πολιτική των ισχυρών δυνάμεων της εποχής, τόσο κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, όσο και στη συνέχεια, δεν είναι σαφής και ξεκάθαρη. Δεν έχουν δηλαδή μία προαποφασισμένη άποψη για το τι θα γίνει με την Οθωμανική Αυτοκρατορία την επαύριο του πολέμου. Στη διάρκεια του Παγκοσμίου Πολέμου υπήρχε ήδη μία πρώτη συμφωνία με τη Ρωσία, η οποία ποτέ δεν έκρυψε τις διεκδικήσεις της προς την Ανατολή, σύμφωνα με την οποία μυστική συμφωνία θα μπορούσε να καταλάβει ακόμη και την Κωνσταντινούπολη. Βέβαια, λόγω της Οκτωβριανής Επανάστασης και της κατάρρευσης της Ρωσίας ως συμμαχικού παράγοντα, αυτή η μυστική συμφωνία δεν μπορούσε να υλοποιηθεί. Υπήρξαν επίσης κάποιες συμφωνίες και με τους Ιταλούς, οι οποίοι κατέχοντας στα Δωδεκάνησο αυτή την περίοδο, είχαν και εκείνοι τις δικές τους φιλοδοξίες για τις νοτιοδυτικές περιοχές της Μικράς Ασίας. Η γαλλική πλευρά κυρίως ήταν απασχολημένη με τις οικονομικές συνέπειες του πολέμου και έχοντας αρκετά χρόνια πριν διεισδύσει οικονομικά στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, είχε ως στόχο να συνεχίσει να εξυπηρετεί τα συμφέροντά της, τα οικονομικά, ειδικά των γαλλικών χρηματιστικών κύκλων. Με την Αγγλία το ζήτημα ήταν λίγο πιο σύνθετο, καθώς η Αγγλία ήθελε πάντοτε την κυριαρχία των θαλασσών και μετά την κατάρρευση της Τουρκίας ως αναχώματος στη Ρωσία, επιζητούσε ένα κράτος το οποίο θα ήταν ο ισχυρός περιφερειακός εταίρος της, και αυτό ακριβώς ήταν που εκμεταλλεύτηκε ο Ελευθέριος Βενιζέλος ώστε να επιτύχει την υποστήριξη της Αγγλίας στους εθνικούς στόχους. Έτσι, μετά από επίπονη, είναι αλήθεια, διπλωματική προσπάθεια, η Ελλάδα πήρε την εντολή διοικήσεως της Ιωνίας, μια εντολή η οποία έμενε να εξελιχθεί σε μία συνθήκη, η οποία όμως δεν φαινόταν να έρχεται ως άμεση συνέπεια των επιχειρήσεων. Η επίσημη Τουρκία, ακόμα το 1920 ο Σουλτάνος είναι στην Κωνσταντινούπολη, έστω και υπό τους συμμαχικούς περιορισμούς,
και προσπαθεί να αποτρέψει όσο το δυνατόν την πλήρη διάλυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Οι επιχειρήσεις του ελληνικού στρατού όμως και ειδικά η θυελλώδης εξόρμησή του το καλοκαίρι του 1920 έδωσαν ένα αποφασιστικό πλήγμα τόσο στην Τουρκία όσο και στις δυνάμεις εκείνες που προσπαθούσαν να αποτρέψουν την επίσημη ελληνική επέκταση στη Μικρά Ασία. Φτάσαμε έτσι στη συνθήκη των Σευρών, η οποία είναι μια συνθήκη βάσει της οποίας η Ελλάδα μπορούσε να ενσωματώσει άμεσα την Ανατολική Θράκη, ενώ για την περιοχή της Σμύρνης προβλεπόταν μια πενταετής διοίκηση από την Ελλάδα και δημιουργία τοπικού κοινοβουλίου, το οποίο θα προκήρυσε μετά από αυτή την πενταετία ένα δημοψήφισμα. Δημοψήφισμα το οποίο το αποτέλεσμα μπορούμε να εικάσουμε, καθώς υπήρχε ελληνική πλειοψηφία ειδικά στο Σαντζάκιο Σμύρνης και αυτή η εξέλιξη θα οδηγούσε στην ενσωμάτωση και της περιοχής Σμύρνης. Τα γεγονότα που ακολούθησαν όμως προφανώς έθεσαν υπό αμφισβήτηση και αυτή τη συνθήκη. Ήταν μια συνθήκη η οποία ήταν μέσα στο πλαίσιο, όπως είπαμε, του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου, όπως έχουμε τη συνθήκη των Βερσαλιών σε αναφορά με την λήξη του πολέμου με τη Γερμανία ή την συνθήκη του Τριανών για τη λήξη του πολέμου με την Αυστρο-Ουγγαρία. Η συνθήκη των Σευρών αφορά τη λήξη του πολέμου των συμμάχων με την Τουρκία. Δεν αφορά δηλαδή μόνο τη λήξη ενός ελληνοτουρκικού πολέμου. Τα γεγονότα βέβαια τα οποία επισυνέβησαν στην Ελλάδα με την πολιτική μεταβολή του 1920 θα θέσουν υπό αμφισβήτηση όχι μόνο αυτή καθ' αυτή τη συνθήκη των Σευρών αλλά γενικότερα και την συμμαχική πολιτική στην Ανατολή. Υπάρχει μια γενική συζήτηση για τη συνθήκη των Σευρών, κατά πόσον θα μπορούσε να εφαρμοστεί επί του πεδίου. Η κάθε συνθήκη είναι εν δυνάμει εφαρμόσιμη ή ανεφάρμοστη. Εξαρτάται από τα γεγονότα που ακολουθούν και τη δύναμη που έχουν τα συμβαλόμενα μέρη για να την επιβάλλουν. Η πολιτική μεταβολή μετά τις εκλογές του Νοεμβρίου του 1920 στην Ελλάδα είναι τεράστιας σημασίας. Πολλοί θεωρούν ότι ήταν ένα πρόσχημα για τους συμμάχους να αποστασιοποιηθούν από τις δεσμεύσεις και τις υποχρεώσεις που είχαν προς την Ελλάδα λόγω του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Όμως όλα στην διεθνή πολιτική είναι και προσχήματα και υπόκεινται σε πολιτικές μεταβολές. Η τεράστια σημασία της πολιτικής μεταβολής στην Ελλάδα έγκυται στο ότι υποβαθμίζεται πλήρως η διεθνής ισχύς που έχει το ελληνικό κράτος ως μέρος ενός περιφερειακού συμμαχικού συστήματος. Μια ισχυρή μεγάλη Ελλάδα πλέον δεν θα ήταν για τους συμμάχους του Πρώτου Πολέμου κάτι ιδιαίτερα αγαπητό, αφού ως ανεξάρτητη δύναμη και απρόβλεπτη θα ήταν και δεν θα μπορούσε πλέον να επομιστεί τον ρόλο για τον οποίο της ανατέθηκε η εντολή. Ένα ρόλο, όπως είπαμε, περιφερειακού εταίρου. Αλλά και για την ίδια την Ελλάδα, στο εσωτερικό μέτωπο, ήταν αποφασιστική σημασία αυτή η μεταβολή. Όχι μόνο έχανε από την πολιτική της ηγεσία μια προσωπικότητα παγκόσμιου κύρους όπως ο Ελευθέριος Βενιζέλος που θα μπορούσε να επιτύχει αν όχι όλους τους εθνικούς στόχους αλλά αρκετά σημεία εξ αυτών, μπορούσε να επιτύχει δηλαδή έναν έντιμο συμβιβασμό, το είχε δείξει και θα το έδειχνε και στη συνέχεια τα επόμενα χρόνια με την στάση του σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, θα μπορούσε, βλέποντας το αδιέξοδο, να επιχειρήσει μία συμφωνία η οποία θα ήταν εφικτή και θα διασφάλιζε
εν μέρη τα εθνικά συμφέροντα και κυρίως θα απέτρεπε την τραγωδία του μικρασιατικού ελληνισμού. Η μεταβολή επίσης του 1920, πέρα από αυτά τα διεθνοπολιτικά, είχε και άμεσες εσωτερικές συνέπειες, διότι οι στρατιωτικές αλλαγές που επήλθαν, μια πολύ κακή παλαιά παράδοση του ελληνικού κράτους, να εξαρτώνται όχι μόνο η δημόσια διοίκηση, αλλά ακόμη και το στράτευμα από κομματικές σκοπιμότητες, είχε ως αποτέλεσμα να στερηθεί ο ελληνικός στρατός από προσωπικότητες με πολεμική εμπειρία σπουδαία μέσα από το κίνημα της Εθνικής Αμήνης, που λόγω του εθνικού διχασμού δεν μπορούσαν πια να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και απομακρύνθηκαν άλλοι και οθελώς και άλλοι αποστρατεύθηκαν λόγω κομματικών σκοπιμοτήτων. Όλη αυτή η μεταβολή συνεπώς οδήγησε στην ακύρωση της στρατηγικής η οποία ενίσχυε την ελληνική προσπάθεια στη Μικρά Ασία. Ήταν μια προσπάθεια η οποία δεν αναλήφθηκε ως ευθεία ελληνοτουρκική αντιπαράθεση, αλλά ως μέρος μιας διεθνούς προσπάθειας να αναδιαμορφωθεί η Ανατολή. Και αυτό θα είχε τις συνέπειές του στο στρατιωτικό πεδίο, όπως θα δούμε στη συνέχεια, οδηγώντας την τραγωδία του 1922. Καλλιεργείται επίσης η άποψη ότι όποιες και αν ήταν οι πολιτικές εξελίξεις, η στρατιωτική επιχείρηση στη Μικρασία ήταν καταδικασμένη σε αποτυχία και ότι δεν ήταν δυνατή μια νικηφόρα για τα ελληνικά όπλα εκβασή της. Και αυτή η άποψη θεωρώ ότι προσπαθεί να απαλύνει το βάρος των ευθυνών της στρατιωτικής και πολιτικής ηγεσίας που οδήγησε στην καταστροφή. Οι συσχετισμοί στρατιωτικοί το 1919 δεν έχουν καμία σχέση, όπως αναφέραμε πρωτύτερα, με συσχετισμούς που ξέρουμε τις επόμενες δεκαετίες. Ο ελληνικός στρατός είναι σε μια ισχυρότατη θέση ώστε να διεξάγει τέτοιες επιχειρήσεις, ενώ ο τουρκικός στρατός είναι ουσιαστικά διαλυμένος από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ανασυγκροτείται βέβαια με το εθνικιστικό κίνημα υπό τον Κεμάλ και μπόρεσε έτσι να ξεπεράσει τον εσωτερικό διχασμό που είχε με τις Ισλαμικές πιστές του Σουλτάνου δυνάμεις. Ακόμα και έτσι όμως, μέχρι το 1922, ο τουρκικός στρατός δεν είχε ποτέ εμφανή υπεροπλία. Τίθεται βέβαια το ζήτημα αν θα μπορούσε να αντέξει για πολλά χρόνια ο ελληνικός στρατός στην Μικρά Ασία. Ο ιστορικός χρόνος είναι ένας χρόνος σχετικός. Από το 1922 ως το 1939, που αρχίζει ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, υπήρξαν μόνο 17 χρόνια. Αν αυτά τα 17 χρόνια, αυτό το ελάχιστο ιστορικό διάστημα, μπορούσε να κρατηθεί η Μικρά Ασία, η έκβαση της επιχείρησης αυτής θα ήταν τελείως διαφορετική, διότι η Τουρκία θα εισερχόταν προφανώς στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο με το αναθεωρητικό στρατόπεδο για να ανακτήσει τα απολυσθέντα εδάφη και αυτό θα ήταν η οριστική της ιστορική ήττα. Πέρα από το απροσμέτρητο βάρος της ιστορικής τραγωδίας, το σχεδόν 1 εκατομμύριο νεκρών και το 1,5 εκατομμύριο πρόσφυγων, η τραγωδία του 1922 είχε καταλυτικές συνέπειες στην εξέλιξη της Ανατολής, αλλά και στη διαμόρφωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων τις επόμενες δεκαετίες. Μια μοναδική ιστορική ευκαιρία δίκαιες λύσεις του ανατολικού ζητήματος χάθηκε οριστικά και η Ελλάδα πλέον θα έπρεπε να είναι διαρκώς εξαρτημένη από τη Δύση για να μπορεί να αποτρέπει τις
αναθεωρητικές πολιτικές που θα είχαν στη συνέχεια τόσο τα βόρεια βαλκανικά κράτη, το είδαμε με την βουλγαρική επίθεση στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά και με την τουρκική αναθεωρητική πολιτική, η οποία διαμορφώθηκε μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, με ξεκίνημα το Κυπριακό, και για να φτάσει στις ημέρες μας, όπου ένας νέος Οθωμανισμός έχει αρχίσει να δημιουργεί πλέον ζητήματα πλήρους αναθεώρησης των ελληνοτουρκικών συνόρων. Όλα τα αποτελέσματα που βιώνουμε τις δεκαετίες αυτές είναι απότοκα της ιστορικής μας ήττας στη Μικρά Ασία. Και η ήττα αυτή είναι όχι μόνο ένα γεγονός το οποίο θυμόμαστε και τιμούμε για το ανθρωπιστικό της μέγεθος, αλλά και για το πολιτικό της βάρος, διότι από αυτή την ήττα χάθηκε οριστικά η δυνατότητα ενός νέου ισχυρού ελληνισμού.